Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί καθημερινά 9 με 11 στην εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα βλέπουμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Μπορείτε βέβαια και εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας τηλεφωνώντας στο 211 55 50 500 ή στέλνοντας το mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε ποια θέματα απασχολούν τον έντυπο τύπο σήμερα Τρίτη, 11 Μαρτίου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Αστυνομία. Τι αλλάζει στο ΕΦΑΠΑΞ. Σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα ισχύοντα μετά τις περικοπές ΕΦΑΠΑΞ θα πάρουν οι αστυνομικοί και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Πανελλαδικές. Πώς να υπολογίσετε το βαθμό σας. Η υπερφορολόγηση δημιουργεί ληξιπρόθεσμα. Η συνεχής αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία εκφράζει μια αδυσόπιτη πραγματικότητα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Το Έθνος. Άναψε φως για πώληση της ΔΕΗ. Χωρίζεται στα δύο η εταιρεία. Σε ιδιώτες το 30%. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 θα ολοκληρωθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού η διαδικασία πώλησης της μικρής ΔΕΗ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι προσλήψεις στους Δήμους μέχρι τις εκλογές. 1.150 θέσεις εποχικών έως τις 15 Απριλίου. Οι ειδικότητες, τα προσόντα και η κατανομή των θέσεων σε Δήμους και Περιφέρειες. Τρέχουν αιτήσεις και για 675 εργαζομένους σε Ελλάς, Μουσεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΚΑΝΑ. Και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δυναμίτη στα εργασιακά. Ζητούν κατάργηση όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Το σύνολο των εργασιακών θεμάτων άνοιξε η Τρόικα και ιδιαίτερα ο εκπρόσωπος του Δούνου του, Πολ Τόμψεν. Περνάμε στην ελευθεροτυπία. Θρύψελα το Πασόκ. Κομμάτια η κυβέρνηση. Η κατάρρευση των κυβερνητικών εταίρων θορυβεί το Μέγαρο Μαξίμου. Βραχνάς για 2,6 εκατομμύρια τα χρέη στην εφορία. Το μυστήριο της Μαλαισίας. Eurogroup με άδεια χέρια επιστρέφει ο Στουρνάρας. Αποκάλυψη Bloomberg. Η Τρόικα θέλει δεμένη την Ελλάδα. Σειρά έχει η Καθημερινή. Ελεύθερες οι μοναχές στη Συρία. Ελεύθερες αφέθηκαν μετά από 3 μήνες ομηρίας οι 13 Ορθόδοξες μοναχές και 3 δόκιμες που είχαν απαχθεί από την μονή της Αγίας Θέκλας στη Συρία και μιλούν σε δημοσιογράφους στην πόλη Τζεϊτέν Γιαπούς. 2,6 εκατομμύρια νέοι οφειλέται στην εφορία κατά το 2013. Χρωστούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Κεντροαριστερός εμφύλιος στη σκιά της Ελιάς μετά την αποστασιοποίηση του κύριου Γιώργου Παπανδρέου. Πίεση από το Eurogroup να κλείσει συμφωνία. Αναγνώρισε την αρμοδιότητα για τα stress test. Και αφήνουμε την Καθημερινή και περνάμε στη Δημοκρατία. Αιτήσεις για 1.542 διορισμούς για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΑΣ και Λιμενικό. 182 θέσεις άμεσα σε 55 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Δημόσιο. Ζητάει 403 υπαλλήλους σε όλη τη χώρα. 18 πτυχιούχοι στον ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης. Θα συνεχίσουμε με την ημερεσία. Σπάει στα δύο η ΔΕΗ. Σε ιδιώτες το 30% του δυναμικού και εμπορικού ηλεκτρικού δικτύου. Η πρώτη μεγάλη ιδιωτικοποίηση στην ενέργεια. Η πώληση της μικρής ΔΕΗ θα ολοκληρωθεί το 2015. Οι καταναλωτές που θα χρεωθούν στη νέα εταιρεία δεν θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή πριν παρέλθει το τετράμινο. Αποφασιστικό βήμα για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους για τις τράπεζες. Ξεκίνησαν τα road shows από Πειραιώς και Alpha Bank. Οι διεθνείς επενδυτές βλέπουν μακροπρόθεσμα σημαντικά κέρδη για τον τραπεζικό κλάδο. Πειραιώς και Alpha Bank προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις θετικές συγκυρίες και προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. Περνάμε στην Αυγή. Πουλάνε τη ΔΕΗ με το κομμάτι. Πρίκα στη μικρή ΔΕΗ που προορίζεται για ιδιωτικοποίηση παραγωγικά τμήματα φιλέτα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και 2 εκατομμύρια πελάτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Τον δρόμο της εκποίησης έχουν ήδη πάρει τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αναγνωρίσουμε το ξεπούλημα. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Νέος γύρος επίθεσης σε συμβάσεις, μισθούς, απεργία. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεθοδεύουν την εφαρμογή μόνιμων αξιώσεων της εργοδοσίας. Οι αγρότες των μπλόκων τίμησαν το Κιλελέρ, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα. Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωσή της στον Καλών Τεχνών. Το πραγματικό ερώτημα είναι, υποταγή ή χειραφέτηση από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων. Και θα περάσουμε στην αυτεμπορική. Τελεσίγραφο του Eurogroup για συμφωνία με την Τρόικα. Τελεσίγραφο μέχρι το τέλος της εβδομάδας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έδωσε χθες στη κυβέρνηση του Eurogroup, ασκώντας εντονότατη κριτική για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις. 2.500.000 οφειλέτες δεν πληρώνουν το δημόσιο. Ετοιμάζεται προσπόληση μικρή ΔΕΗ. Δημιουργείται καινούργια εταιρεία που θα πάρει το 30% της σημερινής επιχείρησης. Και τέλος η Εσπρέσο. Τίνος είναι το παιδί. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Νέα περίπτωση στιγμιαίου λάθου συγκλονίζει την κοσμική Αθήνα. Τηλεπερσόνα καταγγέλει τον πρίγκιπα των ρολογιών ότι την άφησε έγκυο και εξαφανίστηκε. Πωλείται το μαγικό σπίτι του Μόραλη στην Αίγινα για 1.100.000 ευρώ. Ανατροπή στην ιστορία της Ρόδου. Ελεύθερος με όρους ο κατηγορούμενος για βιασμό. Τα μηνύματα της 15χρονης άλλαξαν τα δεδομένα. Μια προσεξία στα fillers μπορεί να επιφέρει τύφλωση. Δεύτερη ταινία με την Κάμερον Δίαζ ετοιμάζει ο Χρυσός Πάρης, ο γιος της Μαριάννας Λάτση και του Γρηγόρη Κασιδόκοστα, φλερτάρει με τη διάσημη ηθοποιό στο Λος Άντζελες. Αυτά ήταν τα νέα από τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει ο αθλητικός τύπος. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Τώρα Old Trafford. Οι ήττες πόνεσαν, αλλά ο Μίτσελ με ψυχραιμία και σχέδιο ετοιμάζει τον Ολυμπιακό για τη μεγάλη βραδιά. Στα μανταλάκια ESD κρεμάει τους αρνητικούς πρωταγωνιστές του ντέρμπι. Περνάμε στην εφημερίδα Το Γκολ. Της κακομοίρας, τι λέει το περιβάλλον, ο Τάσος Κακός και η αξιολόγηση. Γιατί δεν είδε την μπουνιά, τι του είπε ο βοηθός που διαφωνεί με τον Ολυμπιακό, τι απαντά στις κατηγορίες, γιατί δεν σκοπεύει να σταματήσει τώρα, αν και το σκεφτόταν. Σειρά έχει το φως. Στο μπλοκάκι του για το φοβερό κροσέ του Ινσαουλάρδε στον Ντίγκα, ο κατάσκοπος της United, ο οποίος είδε ολοκάθαρα το χτύπημα από την εξέδρα. Τους Ντίγκα και Πέρες ξεχώρισε ο μαυροβούνιος σκάουτερ της Μάντσεστερ. «Δεν το έχω ξαναζήσει», έλεγε ο Ντίγκα μετά το τέλος του αγώνα της Τούμπας, και ο Μίτσελ προσπαθούσε να τον ηρεμήσει για να μην ξαναέρθει σε επαφή με τον Ουσάλιδε στα απολυτήρια. Περνάμε στην πράσινη. Ο Δημήτρης παρουσίασε φράγκη. Απόλυτη στήριξη στην ομάδα. Πρίφτης Μανολόπουλος Παπάς στο νέο προπονητικό στάφ του Παναθηναϊκού που ανακοινώνεται σήμερα με πρώτο βιολί τον εμβληματικό αρχηγό. Πανάθα 2020. Πριν ακόμα βγάλει μάτια η σημερινή φουρνιά αστέρων, η διοίκηση δένει με επαγγελματικό συμβόλαιο 9 φιντάνια από τις ακαδημίες. Σίμπλ δε Μπέργκ, Μάρκους ο Μεγαλοπρεπής. Μαζί με Ρονάλντο, Σουάρες, Ιμπράμοβιτς, Τέβες και άλλους 5 φτιάχνουν το γαλαξία των killers της Ευρώπης με την εγκυρότητα και το κύρος της El Mundo Deportivo. Και περνάμε στην ώρα των σπορτ. Original πανικός και τούρτα έκπληξη στον Τίγρη. Πρόβα για τα μεγάλα γλέντια που έρχονται σε μια άκρος αεκτζίδικη και ενωτική βραδιά όπου χάλασε ο κόσμος. Αφήνουμε την ώρα των σπορτ και περνάμε στον πρωταθλητή. Ιδού τα όργια του κάκου. Και τι δεν έκανε στην Τούμπα. Και ύφος καρδινάλιου, είμαι διεθνής και δεν θα ξεφτυλιστώ. Θρασίτατος με φτηνή δικαιολογία. Δεν είδα και ο βοηθός με παρέσυρε. Τι είπε στο περιβάλλον του. Μαρινάκης, πρωταθλητής από την πρώτη του ανάσα ο θρύλος. Το μήνυμα του Προέδρου για τα 89 χρόνια του Ολυμπιακού. Μίτσελ, περήφανος που είμαι κομμάτι της θρυλικής του ιστορίας. Θα συνεχίσουμε με το γάβρο.
3 όπλα, Φούστερ, Σαβιόλα και Μαρκάνο. Ο Ντέιβιντ κέρδωσε πόντους εν ώψη Old Trafford. Τους άλλους 2 περιμένει ο Μίτσελ για το Μάντσεστερ, όπου ο Ολυμπιακός πάει για το άλλο μισό θαύμα. Ψάχνεται και με Βαλντές και Κάμπελ για τη θέση του Center Four. Ανασύνταξη εν ώψη της Ρεβάνς με μαθήματα συγκέντρωσης για τα πολλά λάθη στην άμυνα. 5 κόκκινες. Ο Κάκος έπρεπε να είχε αποβάλει 5 παίκτες του ΠΑΟΚ. Καρέ-καρέ όλο το διαιτητικό έγκλημα της Τούμπας, που ήταν η 7η εχθρική διαιτησία για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό της σεζόν. Τελειώνει άδοξα η καριέρα του Κερκυραίου, που λέει ότι σημείωνε στο μπλοκάκι του τη στιγμή της γροθιάς. Στο σπίτι του και ο επόπτης Καραϊσαρίδης, αυτόν χάιδεψε ο Κάκος. Το νέο μπουμπούκι του ΠΑΟΚ. 78 κίτρινες και 10 αποβολές σε 8 χρόνια καριέρας όν Σιλάρδε. Περνάμε στο Live Sport. Η τριπλή πρωτιά του Μπεργκόλ. Η πρώτη συμμετοχή στο Champions League, ο τίτλος του πρώτου σκόρερ και η πρώτη κούπα της ζωής του. Άρωμα Βραζιλίας για καπίνο. Συμμετείχε σε διαφημιστικό σποτ της Εθνικής για το Μουντιάλ. Παρασκήνιο. Πώς απαντάει στο Αμβούργο και πώς ανταποδίδει τη δουλειά ιατρικού και προπονητικού team. Και τέλος η γάτα. Τελευταία ζαριά για τον Κάμπελ. Οι ρελάνς που ετοιμάζουν στον Ολυμπιακό. Ολλανδικές σιρήνες για τον Αναστασίου. Χτίζει όνομα και στον Άγιαξ ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πατούν πόδι τα φαβορί με 49 παιχνίδια το κουπόνι. Σούπερ αποδόσεις στο Champions League. 4,45 το Χ στο Βιθέντε Καλντερόν που δίνει την πρόκριση στην Αλτρέτικο Μαδρίτης. Στο 1,40 ο Άσος των Ισπανών και στο 5,75 το διπλό της Μίλαν. 1,25 η Μπάγερν, 5,35 το Χ και 8 το διπλό της Άρσεναλ. Θα αφήσουμε τον έντυπο τύπο τώρα και θα περάσουμε στον ηλεκτρονικό και συγκεκριμένα θα δούμε τα 3 πρώτα πρωτοσέλιδα έως τώρα της ηλεκτρονικής εφημερίδας zoogla.gr. Έστεινε συνεντεύξεις. Βαρύ κατηγορώ αποκρατούμενους για τον δάσκαλο των φυλακών Αυλώνα, για τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τι λέει ο υπεύθυνος της ομάδας, Κάκη, για το περιστατικό. Βίντεο μαρτυρίες στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος. Αναζητούν το αεροσκάφος Φάντασμα. Συναγερμός και αναπάντητα ερωτήματα μετά την ανάληψη ευθύνης από την ταξιαρχία Κινέζων μαρτύρων. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Αποκαλύψεις για στημένες συνεντεύξεις του Σταύρου Θεοδωράκη στις φυλακές Αυλώνα. Live η εκπομπή Κίτρινος Τύπος. Και αφού είδαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας.
Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε με την, να αναφερθούμε στην χθεσινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, «Κίτρινος τύπος». Το θέμα της χθεσινής εκπομπής ήταν οι στημένες συνεντεύξεις του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη. Πρωταγωνιστής λοιπόν σε μια σοβαρή υπόθεση είναι ο δημοσιογράφος Σταύρου Θεοδωράκη και πλέον ιδρυτής του νέου κόμματος «Το Ποτάμι». Ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος έστεινε συνεντεύξεις ανηλίκων κρατουμένων στις φυλακές του Αυλώνα. Το ρεπορτάζ ασχολείται με τις δημοσιογραφικές του απρέπειες, τις οποίες μάλιστα κατήγγειλαν στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο οι εργαζόμενοι και κρατούμενοι των φυλακών. Αποκαλύψεις λοιπόν έγιναν από τον Μάιο του 2011. Ο γνωστός δημοσιογράφος και ενδυνάμει πολιτικός πέρασε τρεις μέρες στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων του Αυλώνα, προκειμένου να γυρίσει μια σειρά επεισοδίων για την εκπομπή του «Πρωταγωνιστές» με τίτλο «Οι ανήλικοι φυλακισμένοι». Στη συγκεκριμένη εκπομπή, μεταξύ άλλων, μίλησαν στο δημοσιογράφο και ένας κρατούμενος, ο Χασάν Ουγκόρ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε πως ήρθε στην Ελλάδα μέσω Μυτιλήνης και στη συνέχεια, κρυμμένος στο κάτω μέρος ενός φορτηγού από την Πάτρα, ταξίδεψε για την Αγγλία. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στην εκπομπή δεν αναφέρθηκε το πραγματικό του όνομα, αλλά το όνομα Αλή Λαθρεπιβάτης με ταλέντο. Τα παράδοξα όμως δεν σταμάτησαν εδώ. Όπως κατήγγειλε στην κάμερα του κίτρινου τύπου, ο κύριος Γιώργος Τσουνής, υπεύθυνος για τους αγώνες σκάκης στις φυλακές Αυλώνα, ο κύριος Θεοδωράκης πίεσε τον κρατούμενο να υιοθετήσει μια ψεύτικη ιστορία. Χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα όσα ανέφερε ο κρατούμενος στη συνέντευξή του ως το ανέκδοτο των φυλακών. Τα όσα ανέφερε ο κύριος Τσουνής επιβεβαιώνει τόσο ένας άλλος κρατούμενος από τις φυλακές του Αυλώνα, όσο και ο δάσκαλος των φυλακών, ο κύριος Νίκος Αρμένης. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Κίτρινος τύπος», σημείωσε ότι ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον κρατούμενο να πει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της ζωής του για σκηνοθετικούς λόγου προστέρυψη του τηλεοπτικού κοινού. Επιπλέον, ο κύριος Αρμένης υποστήριξε ότι ο κύριος Θεοδωράκης τον κάλεσε τηλεφωνικά και του ζήτησε από το θεατρικό των φυλακών, ένα μέρος όπου παρουσιάζονταν οι πρωταγωνιστές, να συμμετέχει χωρίς να προβλέπεται και μία κοπέλα, ώστε να υπάρχει μια γυναικεία παρουσία για τα γυρίσματα της εκπομπής. Παράλληλα, κόλαφο αποτελούν τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων σχετικά με την εκπομπή του δημοσιογράφου που είχε θέμα την τραγωδία στο Φαρμακονήσι. Ειδικότερα, η Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων προχώρησε σε διάψευση των υποτιθέμενων συγχαρητηρίων που εφαίρετο να είχε λάβει ο δημοσιογράφος από την κοινότητα των Αφγανών που ζουν στην Ελλάδα για τον τρόπο που παρουσίασε τις απόψεις των Αφγανών στο Φαρμακονήσι, θεωρώντας ότι τους εκμεταλλεύτηκε, λειτουργώντας περισσότερο ως εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στα βίντεο που ακολουθούν από τη χθεσινή εκπομπή «Κίτρινος τύπος». Κύριε Τσουνή, είστε ο υπεύθυνος για τους σκακιστικούς αγώνες. Το σκάκι, τη διδασκαλία του σκακιού εδώ στην φυλακή Αυλώνα, εδώ και 4 χρόνια. Ωστόσο, εκτός από το σκάκι, έχω την αίσθηση ότι μάλλον κάποιοι εδώ πέρα φρόντισαν να, να,
μαθαίνουν να λένε και ψέματα οι κρατούμενοι. Και το λέω γιατί μιλώντας με κρατούμενους Αφγανούς και Αλβανούς μου είπαν πως στα καρδιάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής πρωταγωνιστές του Θοδωράκη ανάγκασαν τα παιδιά να λένε παραμύθια και ιστορίες φανταστικές. Δηλαδή ότι ταξίδευαν σε χώρες που δεν είχαν πάει, ότι έκαναν πράγματα που δεν έχουν κάνει, θεατρικές παραστάσεις που προσπαθούσαν να στήσουν με μαϊμού κοπέλες οι οποίες δήθεν συμμετείχαν στην παράσταση και διάφορα τέτοια. Αυτά τα γνωρίζετε εσείς, έχουν πέσει στην αντίληψή σας. Ναι, άλλωστε ήμουνα μπροστά σε συζητήσεις που είχαν γίνει τότε. Και αλλά αυτό είναι το ανέκδοτο της φυλακής. Για το θέμα του ότι κάποιος Αφγανός πιέστηκε να πει, μάλλον καθοδηγήθηκε να πει ότι μπήκε από τη Μυτιλήνη στην Ελλάδα, έφυγε μέσω Πάτρας κάτω από ένα φορτηγό, πήγε στην Αγγλία και ξαναγύρισε. Από πού είσαι? Αφγανιστάν. Με τα πόδια ήρθες? Με το καράβι μέσα από Τουρκία. Ελλάδα ήταν το καράβι. Α, Μυτιλήνη. Μυτιλήνη. Ε? Και έχω πάει μέχρι στην Αγγλία. Πήγες στην Αγγλία? Και? Με διώξανε πάλι. Με πιάσανε και διώξανε. Στην Αγγλία πώς πήγες? Μετά από Πάτρα. Από Πάτρα. Ναι. Πώς? Κύψα σε ένα αμάξι και αμάξι μπήκα μέσα στο καράβι και μετά από 24 περίπου, 24 ώρες, φτάσανε στην Ιταλία. Πού, από κάτω το αμάξι? Κάτω το αμάξι, ναι. Σε φορτηγό? Φορτηγό ήταν, ναι. Και πώς άντεξες εκεί, πώς μπήκες? Μπήκα γιατί ήξερα τρόπο. Ανάμεσα στις ρόδες? Ναι. Νερό? Τίποτα. Φαγητό? Τίποτα. Μόνο ήταν 24 ώρες. Και μετά από 10 μέρες πήγε στην Αγγλία. Δεν το πιάσατε μετά το δημοσιογράφο να του πείτε, καλά, πώς θα κάνεις τα πράγματα? Κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έρχομαι για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ είναι φυλακή. Δεν θα μπορούσα να παρέμβω σε κάποια τέτοια γεγονότα ή να του πω γιατί το κάνεις αυτό. Άλλωστε θα τον κρίνει ο κόσμος από τις εκπομπές του, έτσι. Όταν, και καθένας που ακούει ότι έφυγε κάποιος από την Ελλάδα κάτω από ένα φορτηγό και πήγε στην Αγγλία και ξαναγύρισε, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι από μόνο του ψέμα. Είναι, θα έλεγα, απρέπεια από μέρους του να ζητήσει αυτό τα παιδιά, τα οποία θα έλεγα ότι χειραγωγεί προβάλλοντάς τα ή δεν ξέρω πώς, αν τους έχει υποσχεθεί και κάτι άλλο, κάποια άλλη βοήθεια, για να, να πούνε ένα ψέμα, για να στήσει και να κάνει ένα σενάριο, για να έχει, έτσι θα έλεγα, μεγάλη προβολή η εκπομπή. Επειδή λοιπόν εδώ έχουν αυτά τα παιδιά πάρει κάποιες αρχές από το σχολείο τους, γι' αυτό ακριβώς σας είπα προηγουμένως ότι αυτό έγινε ένα ανέκδοτο στη φυλακή. Ήταν το ανέκδοτο της φυλακής, ότι ένας δημοσιογράφος μπήκε μέσα. Άλλωστε και εσείς, από ό,τι θυμάμαι, σε μια συνάντηση που ήμασταν μπροστά, ότι σας ρωτάγανε, θα παιχτούν με την ίδια. Με τους κανόνες του Θεοδωράκη. Και γελάγανε. Και εκεί μπροστά σα είπαν. Εκεί μπροστά σα είπαν τι ακριβώς συνέβη. Έχετε άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Είχε ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι, και κάτι με το θέατρο είχα ακούσει. Δεν έχω έτσι προσωπική άποψη, αλλά είχε ζητήσει να το κάνει μπαλέτο για τηλεοπτικούς σκόπους. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Ο κ. Θεοδωράκης έβγαλε κάποιες φωτογραφίες μέσα στη φυλακή σε μια θεατρική παράσταση, στην οποία έκανε μια έκθεση. Και δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με την Διεύθυνση των Φυλακών ή με τους δασκάλους. Μια έκθεση για να μαζέψει κάποια χρήματα για να τα δώσει στην φυλακή. Και μάλιστα ήμουν παρόν όταν ο κύριος Καστανίδης, ο υπουργός, του παρέγγειλε 2 ή 3 πινάκες. Και κάποιοι άλλοι δώσαν χρήματα για τους πινάκες. Θέλω να πω ότι ο καθένας που έρχεται εδώ έρχεται για να προσφέρει και όχι να κερδίσει. Αλλά ήταν γελίο αυτό, ήταν απρέπει αυτό που έκανε. Να βάζει κάποιον να λέει ψέματα και να ξεφτιλίζει και τους ανθρώπους των σώματων ασφαλείας και τους συνοροφυλακές μας, αλλά και την Ελλάδα και την Αγγλία, αλλά και την Ιταλία. Δηλαδή είναι τρελό και παλεύω. Νομίζω κανείς δεν θα πιστεύω ότι κάποιος πέρασε τα σύνορα της Ιταλίας και μπήκε στην Ελλάδα κάτω από ένα φορτηγό ή ξαναβγήκε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σου. Γεια σου. Στην κουβέντα που είχαμε Αφγανούς και Αλβανούς κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, άκουσα ότι σε συνεντεύξεις που είχατε δώσει σε κομπή του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη, κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να πούν ότι έκαναν πράγματα που δεν είχαν κάνει ποτέ, όπως ο Χασάν Γκολ που είπε ότι πήγε στην Αγγλία, ότι ήρθε από την Αγγλία στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας, από κάτω από καμιόνια ή τέτοια. Και αναγκάστηκαν να διηγηθούν φανταστικές ιστορίες. Τα άκουσες εσύ από τα άλλα παιδιά εδώ στην συγκροτημένος? Από ό,τι ξέρω, ναι, τα έχουμε ακουστεί ότι κάτι την είχε πει αυτό. Και τι τον ανάγκασε τον... Ο Χασάν θα έλεγε ποτέ ψέματα ότι πήγε Αγγλία? Όχι, δεν έχει ο λόγο. Τώρα, κοίτα, μπορεί και να έρθει κάποιος να μου πει εμένα, Μιράβα, πες μου κάτι, ότι θα σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει παιχθεί. Γιατί να λες ψέματα εδώ πέρα, θα σ' άρεσε, θα ήταν ωραίο? Όχι, η αλήθεια δεν μ' άρεσε, γιατί δεν έχει.
Πες μου κάτι, ποιοι άλλοι ήταν μπροστά όταν πάρθηκαν αυτές οι συνεντεύξεις? Ο δάσκαλος μου, ο κύριος Νίκος. Και το κάθε παιδί μόνο του? Ναι, σίγουρα. Ο κύριος Νίκος με το δημοσιογράφο, κάθε παιδί να μιλήσει. Δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι μαζί να μας πει. Εσύ έδωσε συνέντευξη? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω, μάλλον δεν προλάβα. Δεν σε διάλεξαν? Μπορεί, δεν σε ξέρω. Διάλεξαν, έτσι. Μπορεί, ναι. Ότι είχαμε μιλήσει πολλές φορές, εντάξει. Αλλά εντάξει, με το θέατρο εκεί που δεν μιλάμε καθόλου, είμαστε μαζεμένοι με το σκάκι, αλλά δεν έτυχε ό,τι να του μιλήσω. Ο κύριος Θοδωράκης, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη φυλακή επί 3-4 μέρες και είχε το ελεύθερο από τον τότε διευθυντή, τον κύριο Δουλάμη, να γυρίζει όλους τους χώρους της φυλακής. Και στην αντίληψή μου απλά είχε πέσει το γεγονός ότι, και βέβαια έτσι το συνέδεσα, ότι για τηλεοπτικούς λόγους πάρα πολλά γινόντουσαν τα οποία δεν ήταν στο ρου της καθημερινότητας της φυλακής. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος ούτε των μέσων, ούτε το... Βέβαια, να σας πω την αλήθεια ότι μέχρι τώρα, ναι, θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα δικό μου το ότι δεν το διόρθωσα και δεν επενέβαινε εκείνη τη στιγμή. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που είχα το νου μου, δηλαδή, κυρίως στα παιδιά, τα οποία ήταν μέσα εκείνη την ώρα, κάνανε πρόβα, είχαμε τηλεοπτικό συνεργείο κοντά. Ήταν όντως ένα ατόπιμα δικό μου, το οποίο δεν επενέβαινε στην όλη ιστορία. Επίσης έμαθα ότι σε μια θεατρική παράσταση που γυρίστηκε, η παραγωγή και ο κύριος Θοδωράκης ζητούσαν ψευδώς μεν να παρουσιαστεί μία κοπέλα ή μία γυναίκα μέσα στην παράσταση ότι εκπαιδεύει, διδάσκει τα παιδιά χωρίς αυτή η κοπέλα να υπάρχει στην πραγματικότητα μέσα στη φυλακή. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια δεν έγινε έτσι. Δηλαδή? Εννοώ δεν έγινε έτσι. Τελικά δεν παρουσιάστηκε με γυναίκα η πρόβα. Αλλά αυτό είχε γίνει τηλέφωνο σε μένα να βρεθεί κάποια κοπέλα για τις πρόβες κτλ. Να παρθούν πλάνα δηλαδή και πάλι για τηλεοπτικούς και σκηνοθετικούς λόγους, να μην είναι μόνο αγόρια μέσα στην πρόβα, να υπάρχει και μια κοπέλα η οποία να γυμνάζει ας πούμε τα παιδιά, με αυτή την έννοια. Δεν υπήρχε, όχι. Δεν τσίρκο, είχα μπαρέ, λίγο πολύ. Δεν ξέρω, αυτό το λέτε εσείς, τώρα από εκεί πέρα, είναι το συνάφι το δικό σας εγώ θεωρώ, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές κάνει πράγματα τα οποία δεν συμφωνώ. Με την προϋπόθεση ότι όταν μπαίνουν οι άνθρωποι του συναφιού μου να αλωνίζουν εδώ μέσα και να δραματοποιούν τα ρεπορτάζ και να βάζουν κρατούμενους να λένε ψέματα, η φυλακή πρέπει να αντιδρά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν το συζητάμε. Για μας, όπως κρίθηκε και από το Υπουργείο, δίνοντάς του την άδεια να μπει μέσα να κάνει αυτό την εκπομπή, θεωρήθηκε τιμή για μας να γίνει κάτι τέτοιο ως παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται εδώ. Και συνάμα η ελευθερία που δόθηκε στο να μιλήσει με παιδιά ελεύθερα, χωρίς να έχει καμία παρέμβαση, ίσως αυτό να ήταν το λάθος, διότι του δόθηκε η δυνατότητα πιθανώς να δώσει και κατευθυντήριες γραμμές στο τι θα υποθεί. Έτσι, με αυτή την έννοια σας λέω. Επομένως, θεωρώ ότι εδώ όσον αφορά εμένα, γιατί έγινε μπροστά μου, εκεί καταγράψτε με ως offside. Η αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Έτσι κλείνει την ανακοίνωσή της η κοινότητα των Αφγανών μεταναστών και προσφύγων που διαψεύδει το Σταύρο Θεοδωράκη για τα συγχαρητήρια που υποτίθεται ότι τους έδωσε για τον τρόπο που παρουσίασαν τα γεγονότα και τις απόψεις των συμπατριωτών τους ναυαγών στην εκπομπή για το Φαρμακονήσι, όπως είχε γράψει στη Life ο δημοσιογράφος. Επιχειρούσε έτσι να υπερασπιστεί την εκπομπή απέναντι στις αιτιάσεις ότι λειτουργήσε περίπου σαν γραφείο τύπου του λιμενικού, αποκρύβοντας σημαντικά στοιχεία που δείχνουν προς την κατεύθυνση μιας επιχείρησης βίαιης επαναπροώθησης και όχι μιας αποτυχημένης επιχείρησης διάσωσης. Μεταξύ άλλων, αποσιοποιήθηκαν η καταγγελία ότι είναι κατασκευασμένες οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων στο λιμεναρχείο Λέρου που παρουσίασε η εκπομπή, οι πρόσφατες αναλυτικές εκθέσεις της ΠΡΟΑΣΥΛ και της Διεθνούς Αμνηστίας που καταγράφουν συστηματικές επιχειρήσεις επαναπροώθησης στο Αιγαίο και τον Εύρο, όπως και λεπτομερείς διηγήσεις επιζώντων για δολοφονική συμπεριφορά των λιμενικών το Μοιραίο βράδυ.
Όπως ανέφερε στην εφημερίδα των συντακτών ο εκπρόσωπος της κοινότητας των Αφγανών, Ρουίς Καζίμ, μέλος της κοινότητας, πράγματι ευχαρίστησε τον Σταύρο Θεοδωράκη για την εκπομπή. Όμως αυτό έγινε στο στάδιο του μοντάζ, όπου κλήθηκε για να βοηθήσει στη μετάφραση των συνεντεύξεων των επιζώντων, χωρίς να έχει συνολικότερη εικόνα. Όταν πια προβλήθηκε η εκπομπή, η έκπληξη και η απογοήτευση πήραν τη θέση των συγχαρητηρίων. Οι πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη θα είχαν σίγουρα πολλά συγχαρητήρια από την πλευρά των λιμενικών, γράφει η κοινότητα των Αφγανών. Χαρακτηρίζει ως τουλάχιστον αντιδεοντολογική την παρουσίαση των ψευδών καταθέσεων, χωρίς αναφορά στις σοβαρές καταγγελίες που την αμφισβητούν, αντί τις μαρτυρίες των ίδιων διασωθέντων που πάθηκαν στα γραφεία μας και οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά στην εκπομπή αλλά αποσπασματικά. Προσθέτει, ως Αφγανοί, ίσως καμία φορά είμαστε υπερβολικά ευγενικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευγένειά μας και να την χρησιμοποιούν εναντίον μας. Εμφάνιση με επιστολή έκαναν χθες ο Νίκος Μαζιώτης και η Πόλα Ρούπα. Μέσω ενός κειμένου που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο Anthes in the Media, οι κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή σε οργάνωση επαναστατικός αγώνας, ο Νίκος Μαζιώτης και η Πόλα Ρούπα, αναφέρονται στο Λάμπρο Φούντα με αφορμή της επετείου 4 χρόνων από το θάνατό του. Στο ίδιο κείμενο διαχωρίζουν τη θέση τους από την οργάνωση Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών. Μαζιώτης και Ρούπα κάνουν αναφορά και στην επικήρυξη της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι καταφεύγουν στην ελεηνή και χυδαία μέθοδο της επικήρυξης και του κυνηγού κεφαλιών, επιδιώκοντας να ερεθίσουν τα πιο ποταπά ένστικτα των πάσης φύσεως καλοθελητών της εξουσίας. Πλέον όμως έχει φύγει από το επίπεδο μιας ψύχρεμης και μελετημένης κίνησης και θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει αγγίξει τα όρια της αιμονής και της παράνοιας, αφού πίσω από οποιαδήποτε ένοπλη ενέργεια που συμβαίνει ανά την επικράτεια, πίσω από κάθε συμβάν που ακόμα και ως εικασία μπορεί να έχει πολιτικές διαστάσεις ή προεκτάσεις, όπως ήταν η υπόθεση με τα όπλα στο αυτοκίνητο στο Φάληρο, βλέπουν είτε άμεσα είτε έμεσα ότι έχουμε κάποια σχέση. Έχει σχέση η ομάδα Μαζιώτη κτλ. Και σε αυτή τη διαδικασία φυσικά μπαίνουν και τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως φερέφωνα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σημείωσαν χαρακτηριστικά ο Μαζιώτης και η Ρούπα. Θα περάσουμε στα διεθνή τώρα, νέα τώρα, και θα αναφέρουμε για τη δίκη Πιστόριους. Ο παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πικτόριους αποχώρησε από το δικαστήριο για να επιστρέψει σήμερα πάλι στην διεξαγωγή της πολύκρουτης δίκης. Ο Πιστόριους αποχώρησε συνοδευόμενος από όλη την οικογένειά του. Ο 27χρονος κατηγορείται για την δολοφονία της 29χρονης φίλης του, Ρίβα Στέγκαπ, στο σπίτι του στην Νότια Αφρική, που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου το 2013. Πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί με την αποχώρηση του Πιστόριους από το δικαστήριο. Για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζεται στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής η πολύκρωτη δίκη του παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους. Κατηγορείται για τη δολοφονία της 29χρονης συντρόφου του Ρίβα Στέγκαμπ το Φεβρουάριο του 2013. Τη Δευτέρα συνεχίστηκε η κατάθεση του φύλακα της οικίας του Πιστόριους, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εντόπισε νεκρή τη νεαρή φίλη του αθλητή. Την περασμένη εβδομάδα, η πρώην σύντροφός του είχε καταθέσει στο δικαστήριο πως ο Πιστόριους είχε στην κατοχή του περίστροφο. Περιέγραψε μάλιστα ένα περιστατικό του 2010, όταν ο αθλητής πυροβόλησε στον αέρα μετά από διαφωνία του με την αστυνομία. Ο Πιστόριους έχει δηλώσει αθώος ενώπιον του δικαστηρίου και έχει ισχυριστεί πως πυροβόλησε εναντίον της φίλης του επειδή νόμιζε πως ήταν Βίντεο από το σημείο ερευνών για το μοιραίο Boeing των Μαλαισιανών γραμμών έρχεται στη δημοσιότητα. Στο βίντεο φαίνονται τα σωστικά συνεργεία που πραγματοποιούν έρευνες από αέρος, καθώς και η πετρελοκυλίδα στην θαλάσσια περιοχή. Πάμε να δούμε το βίντεο με τα σωστικά συνεργεία στην περιοχή. Sáu giờ sáng nay ngày 9 tháng 3 năm 2014, phóng viên truyền hình báo Tuổi Trẻ đã có mặt trên cả hai chuyến bay Antonov 26 mang số hiệu 261 và 286 bay ra vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia để tìm kiếm tung tích chiếc máy bay mất tích tại vùng biển này. Hai máy bay này đã có gần 4 giờ đồng hồ bay trên quãng đường hơn 1.300 km. Trên máy bay được trang bị rất nhiều phao cứu sinh, áo phao và túi cứu sinh. Tại vị trí tìm kiếm, máy bay Antonov 26 đã bay ở độ cao khoảng 2.100m, nhưng vị trí bay thấp hơn cho đội bay của Malaysia để phối hợp tìm kiếm.
Tổ bay nhận định vết nước màu vàng nghi là vết dầu loang đã rộng ra gấp 4 lần so với trước đó một ngày, dài khoảng 80 km, có nhiều hướng di chuyển về phía tây vào sát bờ biển Vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, tất cả các tín hiệu khác của chiếc máy bay mất tích đều chưa xuất hiện. Sau đó, vào lúc 15 giờ, sau khi hoàn thành đợt bay đầu tiên khoảng 4 tiếng, máy bay Antonov 26 số hiệu 286 lại tiếp tục thực hiện cuộc tìm kiếm thứ hai trong ngày. Lần này, vùng tìm kiếm được mở rộng hơn trên vùng biển khoảng 14.000 km, nâng tổng diện tích tìm kiếm trong 2 ngày qua lên khoảng 24.000 km hai vùng. Vào thời điểm 15 giờ chiều nay, các vệt được nghi là dầu loang đã loang rộng ra khắp vùng biển, không còn kéo thành vệt dài như buổi sáng vào ngày hôm trước. Theo nhận định của cơ trưởng Hoàng Văn Phong, thì trong 1-2 ngày tới, vệt dầu loang này sẽ biến mất vì gió và sóng biển. Cùng với các máy bay của Việt Nam, phía dưới mặt biển có rất nhiều tàu cứu hộ sơn mộc vàng cam của nhiều nước tham gia ứng cứu. Các tàu cứu hộ này dàn thành hàng ngang 3-4 chiếc và quần thảo trong một phạm vi vùng biển rất rộng trong vùng lãnh hải giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia. Cùng lúc, các tàu cá của ngư dân Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam cũng tham gia công việc tìm kiếm. Tuy nhiên, cho đến 18 giờ chiều nay, thời điểm phóng viên Tuổi Trẻ rời khỏi hiện trường việc tìm kiếm các manh mối về chiếc máy bay Malaysia gặp nạn vẫn chưa được tìm ra. Thưa toàn thể các đồng chí, sau 2 ngày được sự phân công của trưởng lữ đoàn 98, như là sự chấp hành cái nhiệm vụ của quân chủng phòng không quân của bay, thì chúng tôi đến giờ này đã hạ cánh an toàn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và qua 2 ngày thì chúng tôi đã thực hiện 3 cái ban bay liên tục vào buổi chiều hôm qua, buổi sáng hôm nay và buổi chiều hôm nay. Thì những kết quả thì chúng tôi đã báo qua con đường sở chỉ huy, và tất cả các đài báo đã được cái thông tin và những vết nước mà có màu vàng thì đã được chúng tôi báo từng tọa độ và đã được đưa lên khu vực. Theo đánh giá của anh thì cái đã có cái dấu hiệu gì của cái vết tích gì của cái máy bay chưa? Và trong cái quá trình tìm kiếm như thế này thì cái gì là cái khó khăn nhất ạ? Trong cái điều kiện hiện nay thì điều kiện khí tượng thời tiết thì rất ủng hộ cho vấn đề tìm kiếm. Nhưng vì cái tọa độ thì chúng ta không thể xác định được. Rất là ngoài biển thì mênh mông. Do đó là cái điều kiện tìm kiếm thì vô cùng khó khăn đối với lại bằng phương tiện máy bay. Dù khó khăn bao nhiêu thì phi công chúng tôi vẫn thực hiện cố gắng là sẽ chấp hành cái nhiệm vụ của quân chủng giao cho và tìm kiếm đến khi nào hết khả năng của mình có thể. Dự kiến trong ngày mai, các máy bay tìm kiếm cứu nạn của Lữ đoàn Không quân 918 và Trung đoàn Không quân 917 sẽ tiếp tục bay tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục có mặt trên những chuyến bay này và gửi đến các thông tin mới nhất với khán giả. Να περάσουμε τώρα στα δικά μας και συγκεκριμένα να πάμε να δούμε τα νέα της περιφέρειας. Άνοιξε η γη στην Αμαλιάδα. Στα δύο κόπηκε το έδαφος σε αγροτική έκταση στο δημοτικό διαμέρισμα της Ήλιδας στην Αμαλιάδα από την κακοκαιρία. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν καθυδήσεις, ενώ μεγάλες είναι και καταστροφές στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Εικόνες αποκάλυψης στο τοπικό διαμέρισμα ανάληψη του Δήμου Ήλιδας, με τη γη να ανοίγει και να απειλεί να καταπιεί σπίτια και ολόκληρες περιουσίες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή το τελευταίο διάστημα, με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολιστητικά φαινόμενα αλλά και καθυζήσεις σε αρκετά σημεία του μικρού χωριού, ενώ κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει με βεβαιότητα την εξέλιξη του φαινομένου. Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, καθώς νωρίς σήμερα το πρωί βρέθηκε στο σημείο ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και να προγραμματίσει τις δράσεις που απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Βλέπω ένα σοβαρό πρόβλημα στο χωριό, μεγάλες καθολιστήσεις
και θέλω να γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες. Γιατί κινδυνεύουμε σπίτια. Αυτό από πότε ξεκίνησε? Είναι τώρα 3-4 μέρες το πολύ. Επιδεινώθηκε όμως απόψε το βράδυ. Έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Από τα προχθές μέχρι τα σήμερα έχει επιδεινωθεί πολύ. Το πρόβλημα έχει εδώ και κάποιες μέρες που έχει δημιουργηθεί. Χθες το βράδυ η κατάσταση μεγάλωσε το ρήγμα πιο πολύ. Υπάρχει φόβος για κάποια σπίτια. Εμείς οι ίδιοι φοβόμαστε. Γι' αυτό καλέσαμε και τον Δήμαρχο και κάποιες αρχές και περιμένουμε κάποια αρμόδια. Τουλάχιστον να μας πούνε τι είναι να κάνουμε. Θα μείνουμε στα σπίτια, τι είναι με σπίτια, το χωριό τι θα γίνει. Και εμείς φοβόμαστε πλέον. Δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είναι κάτι και όλοι εδώ, κάτι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό καλέσαμε και τον Δήμαρχο και εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Δηλαδή να δείξουμε το πρόβλημά μας, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι. Εντάξει, αυτό ήταν ένα πρόβλημα, αλλά και τώρα κινδυνεύει το χωριό. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο έγινε πιο έντονο από το απόγευμα του Σαββάτου. Ήδη από τις καθιζήσεις κινδυνεύουν δύο σπίτια που βρίσκονται στην άκρη του χωριού, ενώ σχεδόν καταστράφηκε μία αποθήκη, καθώς το ρήγμα που δημιουργήθηκε πέρασε από το εσωτερικό της. Από προχτές το βράδυ έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, αλλά επιδεινώθηκε πιο πολύ χθες το βράδυ έως σήμερα, έως τώρα αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε έχει περίπου 1,5-2 μέτρα βάθος μέσα. Αλλά δεν έχει τόσο. Λοιπόν, τα τσιμέντα έχουν διαλυθεί, έχουν σπάσει. Πρόλαβαμε και βγάλαμε κάποια πράγματα έξω. Η αποθήκη έχει σπάσει τα δύο, έτσι. Ναι, έχει σπάσει τα δύο. Οι τσίγκοι έχουν ανοίξει, έχουν φύγει όλοι από πάνω. Πρόλαβαμε και βγάλαμε κάποια πράγματα εδώ έξω, στάρια και τέτοια. Τι ώρα περίπου το πήρατε, το δηληφθήκατε? Χθες το απόγευμα, γιατί δεν ήμουν εδώ. Και σήμερα το πρωί. Άνοιξε περισσότερο. Έχει ανοίξει περισσότερο και υπάρχει αυτή η κατάσταση. Καλά, έχουν διαλυθεί τα πάντα τώρα, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα πάνω. Και πάνω, είναι και από πάνω. Η ζημιά. Σε χρήματα, πώς το αφράζετε? Το στίζει τώρα όλο αυτό. Τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ, μήπως αυτά είναι φτιαγμένα πολύ παλιά. Δεν είναι τώρα. Μιλάει τα πράγματα που είχατε μέσα. Α, τα πράγματα εντάξει, 2-3 χιλιάρικα σίγουρα. Απλά έτσι, χοντρικά. Ο Δήμαρχος Σίλιδας Γιάννης Λιμπέρης, που βρέθηκε στην καρδιά της καταστροφής, επεσήμανε ότι ο Δήμος κινήθηκε άμεσα και από αύριο θα βρεθούν στην περιοχή γεωλόγοι προκειμένου να εξετάσουν την εξέλιξη του φαινομένου. Παρακολουθούμε ένα φαινόμενο που εξελίσσεται στο χωριό εδώ στην ανάληψη. Είναι μερικές εβδομάδες, έχει ξεκινήσει. Σήμερα λοιπόν από προχθές επιδεινώνεται η κατάσταση και κινδυνεύουν σπίτια πια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε άμεσα ειδικούς γεωλόγους, οι οποίοι θα κάνουν τις διαπιστώσεις τους και να προβούμε σε ενέργειες που χρειάζεται στο Υπουργείο και στην Πολιτική Προστασία για να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Άμεσα έρχονται οι ειδικοί και αφού αυτοί μας δώσουν το πόρισμά τους, εγώ ανεβαίνω στην Αθήνα και προκαλώ τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να το αντιμετωπίσουμε πιθανή ζημιά σε σπίτια, πια και σε ανθρώπους. Βεβαίως. Δύο σπίτια τα βλέπουμε άμεσα. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ανάγκη για λιώμενα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Οι ίδιοι θα δουν. Εδώ μαζί με τον Νίκο που είναι σύμβουλος εδώ στο χωριό θα είμαστε σε άμεση επικοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε. Επικοινώνησα, δεν βρήκα τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κατσιφάρα, βρήκα τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καφύρα. Άμεσα λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα υπάρξει κίνηση για αύριο κιόλας να έρθουν γεωλόγοι εδώ της περιφέρειας και εγώ θα επικοινωνήσω και με την Αθήνα αν χρειαστεί πιο έμπειρος κάποιος να κατέβει και από την Αθήνα. Και ανεβαίνουμε τώρα στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα θα πάμε στο Βόλο. Από το πρωί του Σαββάτου, απεργία διαρκείας πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης. Έκλεισαν τον κόμβο της πρώτης βιομηχανικής περιοχής και τον κόμβο Αθηνών. Η αιτία είναι η εξοντωτική φορολογία, η αύξηση των διοδίων που δημιουργεί έντονο πρόβλημα στο κόστος διέλευσής τους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το TRT TV. Στον κόμβο της πρώτης βιομηχανικής περιοχής και στη λεωφόρο Αθηνών θα συγκεντρώσουν από το πρωί του Σαββάτου τα οχήματά τους οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσεως που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποίησεις διαρκείας. Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, η εξοντωτική φορολογία, το κόστος διέλευσης από τους σταθμούς των διοδίων και η ανεξέλεγκτη λειτουργία των ξένων μεταφορικών εταιριών αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες φορτηγών να τραβήξουν χειρόφρενο και να έρθουν σε ευθεία σύγκρουση με την πολιτεία. Παρά τις επανειλημμένες
προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει από τους συνδικαλιστές μας. Δεν κατοθώθη να έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις στα αιτήματά μας αυτά από τα Υπουργεία. Ως εκ τούτου ισχύει η αναγγελία την οποία είχαμε θέσει από το Σάββατο 8 του μηνός σε απεργία, εάν δεν λυθεί κάτι από αυτά τα οποία ζητήσαμε. Τα θέματα της φορολογίας και των διοδίων απασχολούν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και γι' αυτό οι ιδιοκτήτες φορτηγών καλούν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους. Οι περισσότεροι Έλληνες θα καταλάβουν ότι μετά από λίγο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν δηλαδή στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι 100% λογικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουν και τη θέση τη δική μας. Εμείς, ο κλάδος το δικό μας των μεταφορών, θεωρείται από τους πιο αδικημένους κλάδους. Από το 10 και μετά μας έχουν αφανίσει. Δηλαδή μας πήραν τα περιουσιακά στοιχεία. Είμαστε σε ανεργία. Άνθρωποι αυτοκτονούν. Άνθρωποι δεν έχουν να δουλέψουν, δεν έχουν να ζήσουν. Λοιπόν, έχουμε φτάσει από νοικοκυρέοι, μας έχουν κάνει δηλαδή σε, πώς να σας πω, ζητιάνους. Αν δεν ανασταλούν οι κινητοποιήσεις, θα προκύψουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς, κυρίως σε ό,τι αφορά στον εφοδιασμό της με καύσιμα. Οι συνδικαλιστές του κλάδου εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρατευθούν οι συνάδελφοί τους, όπως συνέβη και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις. Οι επιστρατεύσεις δεν είναι λύσεις. Την προηγούμενη φορά που κάναμε απεργία, τη δεύτερη μέρα κάνανε επιστράτευση. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνεις, κύριε μου, επιστράτευση σε έναν ιδιώτη. Να πάει να κάνεις επιστράτευση εκεί που νομίζεις. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να επιζήσουμε. Δεν θα μας αφαιρέσεις και το νόμιμο δικαίωμα το οποίο έχουμε, το συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα της απεργίας. Και θα παραμείνουμε στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην Καρδίτσα. Από χθες Δευτέρα έως και σήμερα έχει πραγματοποιηθεί απεργία από τους φαρμακοποιούς, καθώς υποστηρίζουν πως ο κλάδος τους πλήττεται έντονα από την κυβέρνηση και την Τρόικα. Πάμε να δούμε τι είπαν στο βίντεο που ακολουθεί. Οι φαρμακοποιοί της Καρδίτσας έχουν κηρύξει για απόψε το βράδυ έκτακτη Γενική Συνέλευση με στόχο να συζητήσουν την πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για 48-ωρη απεργία τη Δευτέρα και την Τρίτη. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, η εισήγηση θα είναι για συμμετοχή στην απεργία, καθώς ο κλάδος πλήττεται για πολλωστή φορά από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και της Τρόικας. Θεωρούμε ότι σε αυτή την κινητοποίηση δεν περισσεύει κανείς, θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Διότι είναι μια κινητοποίηση η οποία αφορά την επιβίωση του ελληνικού φαρμακείου όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι αδιανόητο για εμάς αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας να μην παίρνει καμία θέση επί του θέματος. Δεν μπορεί πάνω σε μια ψευδεπίγραφη έκθεση του ΟΣΑ να στηρίζεται πλέον όλη η ελληνική οικονομία, όπως και για μας είναι αδιανόητο ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα θεωρητικά πηγαίνει καλά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αυτό το οποίο θα της δώσει το έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη είναι η τοποθέτηση των μη υποχρεωτικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων και σε άλλα σημεία πόλης εκτός του φαρμακείου και σύν το γεγονός ότι επιχειρείται αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια ολική άλωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, να παραδοθεί στα μεγάλα συμφέροντα, να παραδοθεί σε μεγαλοκεφαλαιούχους, όπως ακριβώς έγινε και με άλλες τάξεις, όπως παραδείγματος χάρη των γιατρών και των δικηγόρων. Και ταυτόχρονα αυτό θα σημάνει και το θάνατο του ελληνικού φαρμακείου, αλλά και του μικρομεσαίου φαρμακείου, αλλά και του Έλληνα φαρμακοποιού. Θα πάμε τώρα στη Βιωτία και θα πούμε για τις σοβαρές δυσλειτουργίες στο νοσοκομείο της Θήβας. Σοβαρή δυσλειτουργία όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου της Θήβας, εντάσεις και εκνευρισμούς αντιμετωπίζει ο νέος διοικητής των νοσοκομείων Λιβαδιάς Θήβας, Κώστας Ρουσόπουλος, ένα μήνα περίπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Μετά την παρέτηση του Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών του νοσοκομείου Ιωάννη Κίνια, ο κύριος Ρουσόπουλος συμμετείχε το πρωί της Παρασκευής σε σύσκεψη παρουσία όλου του προσωπικού. Ενώ συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Θηβαίων Σπύρος Νικολάου, ο Βουλευτής Σταθάς, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χηματαρίου Παναγιώτης Μαντάς, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας κυρία Πρωτόπαπα και το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Βασιλική Λάσπη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στο βίντεο που ακολουθεί. Σοβαρή δυσλειτουργία όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου της Θήβας. Εντάσεις και εκνευρισμούς αντιμετωπίζει ο νέος διοικητής των νοσοκομείων Λιβαδιάς Θήβας, Κώστας Ρουσόπουλος, ένα μήνα περίπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Μετά και την παρέτηση του Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών του νοσοκομείου, Ιωάννη Κίνια, ο κ. Ρουσόπουλος συμμετείχε το πρωί της Παρασκευής σε σύσκεψη παρουσία όλου του προσωπικού. Ενώ συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Θηβαίων Σπύρος Νικολάου, ο Βουλευτής Γιάννης Σταθάς, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χηματαρίου Παναγιώτης Μαντάς, η Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Θήβας κυρία Πρωτόπαπα και το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Βασιλική Λάσπη. Αυτά ήρθα σήμερα να αντιμετωπίσω και να δω με ποιο τρόπο μπορούν να επιληθούν, δεδομένου ότι, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι το νοσοκομείο είναι ενιαίο, διασυνδεόμενο και πρέπει να λειτουργεί από κοινού. Άρα λοιπόν σε αυτήν την κατεύθυνση και με τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα πρέπει να δούμε όσο γίνεται πιο άμεσα πώς μπορούν και το ένα νοσοκομείο και το άλλο να συλλειτουργήσουν, να το πω απλά, προς όφελος του πολίτη. Είμαι στη διάθεση του νοσοκομείου παρά την παραίτησή μου, δήλωσε την Παρασκευή ο κύριος Κίνιας. Η παραίτησή μου είναι γεγονός, έχει υποβληθεί η παραίτηση και αναφέρει γενικούς λόγους δυσλειτουργίας του νοσοκομείου. Η προσπάθεια όμως εξακολουθεί και εγώ είμαι στη διάθεση του νοσοκομείου ανά πάσα στιγμή. Η παραίτησή μου έχει την έννοια της διαφοροποίησης και της καταδίκης συγκεκριμένων συμπεριφορών. Και θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα είμαστε για ακόμα μισή ώρα μαζί. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας και βλέπετε την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Και αφού είπαμε για τα κοινωνικοπολιτικά, τώρα θα αλλάξουμε κλίμα και θα περάσουμε σε ενδιαφέροντα βίντεο από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με την Αμερική. Το πείραμα του Αμερικανικού στρατού, η μπερδεμένη γάτα, της έδιναν LSD για να δουν τις αντιδράσεις της, είναι το επόμενο μας θέμα. Όχι ένα, αλλά δεκάδες ήταν τα βιοχημικά πειράματα του Αμερικανικού στρατού στη διάρκεια των δεκαετιών του 50 και του 60. Χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω βίντεο με τίτλο «The Confused Cat», «Η μπερδεμένη γάτα». Όπως αναφέρει και το On Alert, οι επιστήμονες έβαζαν μια γάτα και ένα ποντίκι σε γυάλινο κλουβί πριν και μετά τη χορήγηση LSD στη γάτα. Στη συνέχεια μελετούσαν τις αντιδράσεις της. Πάμε λοιπόν να τις δούμε στο επόμενο βίντεο. The Chemical Corps is testing psychochemical agents that temporarily change human behavior patterns. A study was made of the effect of one of these on a cat, which, prior to receiving a dose of the agent, reacted normally when confined with a mouse. When exposed to an extremely small amount of the agent, the cat's personality completely changed. Tests now in progress indicate that such agents have significant military potential. Your Army's research and development program is a continuing effort to help ensure the survival of this nation. Army industry teamwork is essential to the accomplishment of the Army research and development mission. To maintain superiority in our military arsenal, new ideas are essential. New weapons must be developed and perfected to meet new requirements. In these days of explosive advances in science and technology, Army research and development plays a major role in maintaining America's military supremacy. Αρκετά μπερδεμένη η γάτα, λοιπόν, φάνηκε στο βίντεο. Και θα μείνουμε στην Αμερική και θα πούμε πώς ένα ζευγάρι Nike Air Jordan βρέθηκε στο επίκεντρο δίκης της ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή ένα ταβατζή. Σωτήριο έτος το 1985, όπου η Nike λανσάρει τα περίφημα παπούτσια Nike Air Jordan, τα οποία εκ τότε δεν έπαψαν να κυκλοφορούν σε νέα σχέδια και να φοριούνται από μεγάλους αστέρες της καλαθοσφαίρισης μέχρι και γραφικούς νταβατζίδες με ράπ αμφίεση. Ένας τέτοιος νταβατζής λοιπόν από το Portland του Oregon ήρθε να καταγραφεί στη μακρά ιστορία του διάσημου αθλητικού αυτού παπουτσιού, καθώς το χρησιμοποίησε για να ξυλοκοπήσει άγρια έναν πελάτη. Αδιευκρίνιστες διαφορές, δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι διαφορές τους. Ο νταβατζής, ονόματι Σιρτζίζιο Κλάρντι, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 100 ετή φυλάκιση, μηνύει τώρα την Nike, ζητώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, η εταιρεία παρέλειψε να ενημερώσει το αγοριστικό κοινό ότι το προϊόν της μπορεί να μετατραπεί σε όπλο με θανάσιμες επιπτώσεις. Η υπόθεση έγινε μέχρι και ρεπορτάζ από το ιδιοσιογραφικό πρακτορείο Bloomberg. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Released in 1985, and the shoes are still in play by some of the best on the court. Chris Paul of the Clippers, Carmelo Anthony of the Knicks, Spike Lee shot a commercial for the rest of us that made it clear what can and cannot be done with Air Jordan. This you can buy. You cannot do this. Can, can, can. Something else you can't do in Air Jordans? Beat someone up and blame the sneakers. A Portland, Oregon pimp, Sir Giorgio Clardi, is currently serving a 100-year prison sentence, in part for using his Jordan to brutally stomp the face of a John who didn't want to pay. But Clardi says it's not really his fault. He's suing Nike for $100 million, claiming Nike failed to warn him that his Air Jordans could be a dangerous weapon. Clardi wants a court order to force Nike to affix warning labels to all potentially dangerous Nike and Jordan merchandise. It's not likely Clardi will get his day in court. Similar cases have already established just about anything can be used as a deadly weapon.
A pillow in the wrong hands can kill someone. And although phone receivers, boots, ropes, and scalding hot water have been classified as dangerous weapons in Oregon, they aren't required to have warning labels. But using them will result in a longer prison sentence. Nike hasn't commented on Clardy's sneaker defense. It might make him think, crime and a crazy defense just don't pay. Θα μεταφερθούμε στη Γερμανία τώρα, αυτή τη φορά όμως όχι για κάποιο οικονομικό ζήτημα, αλλά για μια καινούρια εφεύρεση. Μίνι προτζέκτορας προβάλλει μηνύματα και mail στο χέρι μας. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Ulm της Γερμανίας ανέπτυξαν μια τεχνολογία που θα μας επιτρέπει σύντομα να μην χρειάζεται να βλέπουμε τα μηνύματα από το κινητό μας, καθώς μπορούμε να διαβάζουμε τα mail και στο χέρι μας. Η ομάδα έχει σχεδιάσει έναν προτζέκτορα μινιατούρα, ο οποίος επιτρέπει να προβάλλουμε κάθε ψηφιακή πληροφορία σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Επιτρέπει επίσης την προβολή μιας εικόνας στο χέρι του χρήστη και επιτρέπει μια συνεχής αλληλεπίδραση που ελέγχεται από τις χειρονομίες των χεριών. Η ιδέα με αυτή τη συσκευή δεν είναι να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε νέες οθόνες, αλλά να χρησιμοποιήσουμε αυτές που ήδη υπάρχουν στο περιβάλλον γύρω μας. Και να χρησιμοποιήσουμε την παλάμη του χεριού μας, που πάντα την έχουμε μαζί μας, ως επιφάνεια προβολής, τόνισε ο Κρίστιαν Βίνκλερ, υπεύθυνος του project στο Ινστιτούτο Πληροφωνικής του Πανεπιστημίου της Ulm. Η τάση που έχουμε δει τα τελευταία 3 χρόνια είναι η δύναμη των φωτών αυτών των μικροσυσκευών να έχει βελτιωθεί 3 φορές περισσότερο. Η τεχνολογία των μπαταριών βελτιώνεται επίσης, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε 3 με 4 χρόνια θα έχουμε μια συσκευή που θα είναι τόσο μικρή ώστε να τη φοράμε γύρω από το λαιμό μας ή θα την βγάζουμε από την τσέπη μας. Θα είναι συμπαγής και θα έχει αρκετό φως για εσωτερική χρήση, επεσήμινε ο Κρίστιαν Βίνκλερ. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η συσκευή θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την πλοήγηση στους δρόμους, ενώ θα μεταφέρει στο χρήστη μηνύματα ενώ περπατάει. Το πρωτότυπο θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο στο Τορόντο σε ένα συνέδριο που έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή. Πάμε να δούμε αυτή την ενδιαφέρουσα εφεύρεση. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Ulm στη Γερμανία ανέπτυξαν μια τεχνολογία που θα μας επιτρέπει σύντομα να μην χρειάζεται να βγάλουμε το κινητό μας από την τσέπη για να διαβάζουμε τα mail και τα μηνύματά μας. Η ομάδα έχει σχεδιάσει έναν προτζέκτορα μινιατούρα, ο οποίος επιτρέπει να προβάλλουμε κάθε ψηφιακή πληροφορία σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Επιτρέπει επίσης την προβολή μιας εικόνας στα χέρια του χρήστη και επιτρέπει μια συνεχή αλληλεπίδραση που ελέγχεται από τις χειρονομίες των χεριών. Η ιδέα με αυτή τη συσκευή δεν είναι να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε νέες οθόνες, αλλά να χρησιμοποιήσουμε αυτές που υπάρχουν ήδη στο περιβάλλον γύρω μας και να χρησιμοποιήσουμε την παλάμη του χεριού μας, που πάντα την έχουμε μαζί μας, ως μια επιφάνεια προβολής. Ένας 3D αισθητήρας τύπου Kinect βοηθάει τον προτζέκτορα να προσαρμόζει διαρκώς το εστιακό του μήκος, κάτι που επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν επιφάνειες χωρίς να περιμένουν τον προτζέκτορα για να ξανακάνει φόκους. Οι αισθητήρες αναγνωρίζουν τις κινήσεις των χεριών με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε με το κινητό μας. Οι εικόνες προβάλλονται απευθείας πάνω στις παλάμες του χρήστη. Στόχος της ομάδας είναι η ακόμα μεγαλύτερη μείωση του μεγέθους της συσκευής. Η τάση που έχουμε δει τα τελευταία 3 χρόνια είναι ότι η δύναμη του φωτός αυτών των μικροσυσκευών έχει βελτιωθεί 3 φορές. Η τεχνολογία των μπαταριών βελτιώνεται επίσης, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε 3-4 χρόνια θα έχουμε μια συσκευή που θα είναι τόσο μικρή ώστε να τη φοράμε γύρω από το λαιμό μας ή να τη βάζουμε στην τσέπη μας. Θα είναι συμπαγής και θα έχει αρκετό φως για εσωτερική χρήση. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η συσκευή θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την πλοήγηση στους δρόμους, ενώ παράλληλα θα μεταφέρει στον χρήστη της και μηνύματα ενώ περπατάει. Το πρωτότυπο θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο στο Τορόντο σε ένα συνέδριο που έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή. Εντυπωσιακό είναι και το επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι το πλοίο το οποίο βυθίζεται και επιπλέει όποτε θέλει.
Το ερευνητικό πλοίο Floating Instrument Platform του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες κάθε φορά που συμμετέχει σε έρευνες. Πρόκειται για ένα πλοίο το οποίο έχει τη δυνατότητα να βυθίζεται και να επιπλέει όποτε θέλει. Όπως λένε και οι ειδικοί, το σκαρί του είναι σε σχήμα κουταλιού και έχει τη δυνατότητα από την οριζόντια θέση που έχει στην επιφάνεια της θάλασσας να ποτίζει την πλώρη του και να παίρνει κάθε τη θέση. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή 700 τόνων θαλασσινού νερού στις δεξαμενές που βρίσκονται κάτω από το πλώριο τμήμα του πλοίου. Πάμε να δούμε λοιπόν το πλοίο.
Στη Ρωσία τώρα, ένας άνθρωπος ζει στην εποχή του 10ου αιώνα. Ο 24χρονος Παύελ Ζαπόκνικβοφ προσπαθεί να αναπαράγει τον τρόπο ζωής των Ρώσων προγόνων του το έτος 1100 και ζει μια ασκητική ζωή με πολύ λίγη ανθρώπινη επαφή, μετέχοντας σε ένα από τα πιο ακραία κοινωνικοψυχολογικά πειράματα της ιστορίας. Το πείραμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013 και θα τρέχει μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Με τον Παβέλ να ζει σε ένα αντίγραφο του αρχαίου αγροκτήματος, να στερείται όλες τις σύγχρονες ανέσεις και, την επικοινωνία. Ζω μόνος και στο παρελθόν, έγραψε ο ίδιος. Το χρονικό διάστημα των 8 μηνών επιλέχθηκε επειδή είναι αρκετά μεγάλο για να μπορέσουν στο τέλος του πειράματος να ληφθούν κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Επίσης, ο χειμώνας ήταν η επιλογή λόγω της σπανιότητας των πόρων, αλλά και της δυσκολίας της επιβίωσης στην Ήπεθρο. Η φάρμα που ζει ο Παβέλ βρίσκεται σε ένα απομονωμένο δάσος και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του 10ου αιώνα στη Ρωσία, σύμφωνα πάντα με τα αρχαιολογικά ευρήματα και εθνογραφικά δεδομένα. Ο Παβέλ οφείλει να φροντίζει για να βρίσκει το φαγητό του κυνηγώντας, να χρησιμοποιεί μόνο εργαλεία και τροφές της εποχής που αναβιώνεται, ενώ η επικοινωνία απαγορεύεται συνολικά εκτός από μία μέρα το μήνα που ανταλλάσσει σημειώσεις με την ομάδα των ερευνητών. Πάμε να δούμε τον τρόπο ζωή του Ρώσου. Натаскать воды, подоить коз, развести огонь, растопить печку и сварить кашу. И все это в полном одиночестве. Теперь каждое утро 24-летнего москвича Павла Сапожникова начинается именно так. Еще вчера мужчина, как все, ходил на работу и сочинял посты в Facebook, а сегодня решился на необычный эксперимент. Прожить 9 месяцев в землянке, имея при себе только предметы и орудия 9 века. Цель – проверить, сумеет ли выжить современный человек, если внезапно окажется в прошлом. Чтобы попасть в прошлое, достаточно отъехать от Москвы всего 50 километров. Раннее средневековье начинается за этими воротами. Авторы проекта реконструировали хутор 9 века. Дом с амбаром, баня, печка, ледник. Если верить археологам, именно так жили наши далекие предки. Совершенно один в глухом лесу, без электричества, телефонной связи и интернета, без теплой одежды и снаряжения под рукой, только нож и топор. Из удобств только печка, да и та на улице. Такие сооружения очень типичны для всего раннего средневековья, да и на более позднее время тоже. Такие печки стояли практически в любом поселении, были, как правило, общими, и топились людьми по очереди. Всю зиму жить Павел будет здесь, в тесной комнате размером всего 9 квадратных метров. Помещение одновременно и спальня, и кухня, и амбар. За стенкой живут козы и куры ради экономии тепла. Здесь же хранятся все нехитрые запасы на зиму. Рацион путешественника во времени нельзя назвать богатым. Питаться в основном зерном пшеницы, рожь, больше всего овса, чечевица, горох, немножко рыбы. Немножко мяса. Если захочется мяса, выход один – пойти на охоту в лес. Ружей в 9 веке не было, так что охотиться нужно с луком и топором. Причем изготовить лук придется самостоятельно. Пока еще тепло, Павел собирает и сушит на зиму грибы. Вот, например, мой историчный нож рабочий, которым я буду пользоваться. Вот точильные камушки историчные, которыми я буду точить ножи и топоры. Гребешок для волос. С мелким-мелким зубом для того, чтобы вычесывать гнит личинки в шее. Я, конечно, надеюсь, что их у меня не будет, но кто знает. Раз в месяц проверять, жив ли подопытный, будет бригада медиков и психологов. С врачами будет приезжать оператор, который снимает фильм об эксперименте. Его задача – включить камеру и уйти. Разговаривать с людьми Павлу строжайше запрещено. Все, что отныне связывает героя с настоящим – 30-минутный рассказ на камеру о том, как у него идут дела. Самое сложное – это информационный голод, потому что у меня не будет даже часов и календаря, и книжек, и музыки, всех тех вещей, к которым современные люди очень привыкли. На хутор наведываются и ученые. Погружение в мир Древней Руси позволит проверить ряд гипотез о том, как развивались ремесла и как был устроен быт 12 веков назад. Похожие эксперименты были, но до сих пор в условиях раннего средневековья еще никто не сумел продержаться целых 9 месяцев. Сам Павел изменениям в своей жизни очень рад. Говорит, всегда мечтал очутиться в прошлом.
Και από τις στερήσεις του Ρώσου Παύελ θα περάσουμε στη χλυδή και την πολυτέλεια ενός περιζήτητου εστιατορίου. Γιατί σε αυτό το εστιατόριο η λίστα αναμονής είναι 5 χρόνια. Άσημοι και επώνυμοι σειραίουν από παντού. Ο Ντέιμον Μπαχρέλ έχει αυτό που οι περισσότεροι σεφ στον κόσμο θα ζήλευαν. Ένα εστιατόριο με λίστα αναμονής 5 ετών. Το εστιατόριο φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη, καθώς ο ίδιος είναι ο σεφ, ο σερβιτόρος, ο καλλιεργητής, ο τυροκόμος και ο ζωοτρόφος. Τα πάντα δηλαδή στο εστιατόριο προέρχονται από το κτήμα του. Κάθε βράδυ μαγειρεύει και σερβίρει γεύματα το πολύ για 15-18 άτομα. Παρόλο που ο ιδιοκτήτης δεν έχει κάποια επαγγελματική κατάρτιση στο χώρο, πολλοί του αποδίδουν το μάστερ της γαστρονομίας λόγω των εμπνευσμένων γεύσεων που δεν υπάρχουν πουθενά. Όσο περίεργο και αν ακούγεται το φαγητό, οι πελάτες δεν φαίνονται να αποθαρρύνονται, αφού για ένα γεύμα 255 δολαρίων, χωρίς το κρασί και το φιλοδόρημα, οι θαμώνες σχηματίζουν ουρές έξω από το εστιατόριο. Ταξιδεύουν έως και 3 ώρες μέχρι το Μανχάταν για να φάνε στο περιβόητο αυτό εστιατόριο. Έχουν επισκεφτεί πολύ διάσημοι το συγκεκριμένο μαγαζί από 48 χώρες, από τον Τζέρι Σέφιλντ μέχρι και τον Ομπάμα. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και θα καταλάβετε το γιατί όλοι σειραίουν σε αυτό το εστιατόριο. Emily, thank you. Acorns, bark, moss and tree sap. Believe it or not, it's dinner made from wild food resources. One New York chef is serving up this unique cuisine in his basement restaurant. And as CCTV's Tracy Tandon reports, the wait list for reservations stretches for almost a decade. We have lots of wild native hickory nut trees on the property. They're great for making oil, flour. He creates the kind of food many of us dream about. Chef and owner Damon Burrell opened his eponymous restaurant in the basement of his home more than 20 years ago, and the demand has been explosive. Food enthusiasts and patrons from all over the world travel to the small town of Earlton, New York, to experience Damon's food. The $255 base prize will get you a 15 to 20 course meal spread out over 5 hours. Almost everything served comes from Damon's 12-acre property. For Damon, farm-to-table dining is old news. Foraging or looking for wild food resources is a trend that has gained a lot of momentum in recent years. Damon calls his cuisine native harvest, living off the land. Ingredients such as pine needles, moss, ferns, pulp, bark, and even the sap of trees, everything gets used in Damon's cooking. See, that's what sap looks like when it comes out of a tree. It looks essentially like water. And I have a few of them that I'm going to have you try that I harvested last night, believe it or not. Damon never uses butter or sugar in any of his cooking. He serves me a slush preparation, which looks like a sorbet, but is instead made from clover, wild violet leaves and stems, and stevia. Got to have a little sour contrast to that. And what I have for you here is a moss powder that I made actually last spring. As I mentioned, there is that window every spring as the moss comes out of dormancy where it's got a sour flavor. Mm-hmm. It's not really a fancy name, sour moss powder. Really creative. And again, I'm just going to dust a little on here for you. And a little on top and a little around the plate, because what I want you to do is be able to control the sourness. I have never tasted anything like that before in my life. Well, I hope you liked it. I loved it. Over the next hour, Damon prepares and cooks some of his favorite dishes for me. Pine flower crackers that were more than a year in the making, topped with foraged oyster mushrooms and butternut oil. This cracker took 1 year to over make. A year. And it's just a bite. About 5 seconds. 5 seconds, consume. That's all it. Bread using three types of flour, an acorn flour cone, which also took a year to make, which is then filled with milkweed pods and a cattail stem, with green eggplant cooked in birch sap rolled in white oak acorn. Hogtails, hog neck, and pork loin cured and brined with pine needles and hickory sap. The loin is then served with winter roots cooked in a rutabaga stock. Diners from over 50 countries around the world have sat at one of these tables right here behind me to take in the 20-course extravaganza. But if you want a seat at Damon Burrell's restaurant, you're going to have to put your name down soon because the wait list is almost 10 years long. These are actually wild. Damon is not only the owner and chef of Damon Burrell, he's also the waiter, the cheesemaker, the grower, the gardener, and the forager. Even in the dead of winter, Damon is constantly looking for new inventive ways to push the envelope in the culinary world. I mean, it's amazing. To the average person, you look at this and you think...
Και επειδή μετά το φαγητό σειρά έχει το γλυκό, στο επόμενο μας βίντεο θα δούμε έναν άνθρωπο που λατρεύει τις τούρτες. Ο Τόμι Σπέντερ είναι ένας τραγουδιστής από την Αυστραλία, το οποίο ουδείς τον ήξερε πέρα από τα όρια της πόλης του, τη Μελβούρνη. Αυτός κάνει βέβαια γενναίες προσπάθειες για να ακουστεί το όνομα και η μουσική του. Με τη βοήθεια λοιπόν ένας φίλος του, αποφάσισε να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Never Again, το οποίο μόνο απαρατήρητο δεν περνάει. Δείχνει τον τραγουδιστή να τρώει μια γαμήλια τούρτα σε αντίστροφο χρόνο. Η κάμερα είναι κλειδωμένη στο reverse και το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο καλλιτεχνικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Το γύρισμα ολοκληρώθηκε σε δύο μόνο takes. Λίγα για τα δεδομένα ενός βίντεο κλιπ, πολλά όμως για ένα ανθρώπινο στομάχι που χρειάστηκε να χωνέψει δύο ολόκληρες τούρτες. Και όχι μόνο, καθώς ο Σπέντερ χρειάστηκε να καταπιεί και μπόλικο κομφετί. Πάμε να δούμε τον άθλο του στο βίντεο που ακολουθεί. So innocent, I knew it was a sign. We had to know how deep to go, so simple for a while, until I just had to know. You never loved, you never gave, you never earned, you never paid, you never hoped, you never dreamed, you never fought.
Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή. Να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Καλημέρα σας.